Σύνταξη κάτω από τα 62 έτη με λιγότερα από 40 εργάσιμα. Κωστή, τα πιανείς. Λοιπόν. Τα 40. Με τίποτα. Με τίποτα. Κάποτε ήταν για καλά. Όχι, καλά. Τα 40 έκανε σχεδόν τα κοντά. Ακόμα και αυτή είναι 40 χρονών μόνο. Ακόμα 22 χρόνια. Όταν φτάσω 62, θα έχω 50 χρόνια. Και 40. Αφού δουλεύεις από πιτσιρικάς. Έλα, Κωστά. Λοιπόν, εδώ τώρα συζητάμε για το τι αλλάζει το 22 και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι μπορούν να πάρουν σύνταξη γενικά πριν τα 62 χρόνια. Ναι. Είναι κατηγορίες οι οποίες ανάλογα το ταμείο μπορούν και θεμελιώνουν. Για παράδειγμα, στο δημόσιο, μητέρες ανηλίκου, μάλλον άντρες γυναίκες, με 35ετία ή 37ετία έως τέλος του 21. Για να πιάσουν τα χρόνια αυτά, μπορούν να αναγνωρίσουν οι άντρες στρατό. Οι γυναίκες υπό προϋποθέσεις μπορούν να εξαγοράσουν χρόνο, αλλιώς πρέπει να είναι πραγματικός. Αυτές οι κατηγορίες δεν βγαίνουν αναγκαστικά 55-56, μπορούν και 61 και 59,5, είναι όμως 50-62. Άντρες γυναίκες με 25 έτη ασφάλισης έως το 12 και ανήλικο παιδί. Εξαιρούνται οι άντρες το 10, όπου ενώ έχει βγει δικαστική απόφαση, η κυβέρνηση δεν την εφαρμόζει. Μάλιστα. Μετά, άντρες γυναίκες με 3 παιδιά, τα έτη 10, 11, 12 και 20 ετία. Εκείνοι βγαίνουν το 10 οι γυναίκες σαν εφορείο ηλικίας, 11, 12 έχουν όριο ηλικίας. Αυτή τώρα είναι κανονική σύνταξη, Κώστα. Κανονικές πλήρη συντάξεις. Δηλαδή με λιγότερα από 20 έτη ασφάλισης, με 3 παιδιά. 20 χρόνια. Έως το 12 παίρνουν κανονική. Πλήρη, αλλά για να εξηγήσουμε. Πλήρη τι σημαίνει? Σημαίνει αυτή που δεν έχει ποινή. Ναι. Άλλη πλήρη θα πάρει κάποιος που έχει 31 χρόνια, άλλη που έχει 40. Και οι δύο δεν έχουν πέναλτι. Αλλά προφανώς ο άλλος που έχει 40 παίρνει παραπάνω. Κατανοητό. Το παιδί μπορεί να μην είναι πλέον ανήλικο, έτσι. Το παιδί μας νοιάζει να ήταν ανήλικο τα έτη 10, 11, 12. 11, 12. Ή να είχε 3 παιδιά τα έτη 10, 11, 12. Μάλιστα. Προχωράμε να το δούμε λίγο εξειδικευμένα. Ιδιωτικός τομέας, σύνταξη πριν τα 62. Δείτε τι λοιπόν, προβλέπετε. 5.500 ένσημα γυναίκα μόνο έως τα 12. Άνδρες που συμπληρώνουν 1.500 ένσημα έως τα 12. Γυναίκες που συμπληρώνουν 10.000 ένσημα έως τα 12. Αυτά τα χρόνια τα πιάνουν ακόμα και με εξαγορές πλασματικών ετών. 4 το 2011, 5 το 12, 16-17. 7 χρόνια. Ωραία. 33 χρόνια. Στα ειδικά ταμεία, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΟΤΕ. Εκεί έχουμε λοιπόν γυναίκες με 25 ετία το 2012, άντρες με 35 χρόνια έως το 21, αρκεί να είναι ασφαλισμένοι πριν το 83, και γυναίκες οι οποίες είναι ασφαλισμένες πάλι πριν το 83 και έχουν 32 χρόνια. Όλες οι άλλες κατηγορίες πιάνουν 62 με 40, βγαίνουν μόνο στα 62, ή 67 πλήρες 62 μειωμένοι. Όταν λέμε για πλασματικά έτη, όσοι βγαίνουν πριν τα 62, πρέπει κανονικά να κάνουν το αίτημα εξαγοράς πριν το τέλος του 22. Να το έχουν κουμπωμένο. Όσοι βγαίνουν στα 62 με 40, ναι, μπορούν να κάνουν οποτεδήποτε το αίτημα εξαγοράς. Συμφέρει αρκετό κόσμο. Τι? Συμφέρει αρκετό κόσμο. Προσέξτε, εκείνοι οι οποίοι είναι να βγουν 61,5 αντί για τα 62 και στα 62 δεν θα χρειαστούν εξαγορά, δεν έχουν νόημα να εξαγοράσουν. Ναι. Εργάζονται και αυτά. Κάποιοι οποίοι όμως μπορούν νωρίτερα, ναι, να και είναι κυρίως δημόσιο ή μητέρες ανηλίκου, εκεί συμφέρει. Βέβαια, η εξαγορά πια, αν δεν έχεις κάνει αίτηση πριν το 16, είναι στο 20% του είναι τελευταίου μικρού μισθού. Έτσι, άρα, αν έχεις και ένα μισθό 1.000 ευρώ και αγοράσει 5 χρόνια, πληρώνει 10.000 ευρώ. Είναι πολλά. Προσθέτει στο ποσό της σύνταξης κάτι. Ό,τι πληρώνω για την εξαγορά για θεμελίωση, μετράει και για υπολογισμό σύνταξης. Το συντάξιμο ποσό, μάλιστα.